Κύριε Παφίλη, νομίζω βάλατε το σωστό ερώτημα. Κι πόνο. Ποιος κερδίζει, αυτό είναι πάντα από την άποψη της αριστεράς το βασικό ερώτημα. Κατά τη δική μου άποψη, το πρόβλημα με της ομιλίας σας και του κόμματός σας στην προηγούμενη συζήτηση δεν ήταν ότι ήταν μαρξιστική ή ταξική, αλλά δεν ήταν αρκετά μαρξιστική και ταξική. Λέω για την Κατσέλη. Δεν περίμενα να μην μας υποστηρίξετε και να μην λέτε τα ίδια κουβέντες που έλεγε η Νέα Δημοκρατία και το ποτάμι, ότι ανοίγουν οι πληστηριασμοί. Υποστηρίξαμε σε αυτά τα δάνεια ανθρώπους που έχουν σπίτι μέχρι 200-240 χιλιάδες και ανθρώπους που έχουν εισόδημα μέχρι 35 χιλιάδες. Ταξικά, θεωρώ ως μίνιμουμ, έπρεπε να μας υποστηρίξετε σε αυτό. Τώρα μιλάμε για τα κόκκινα δάνεια, για όλα τα άλλα. Όλους θέλετε να τους προστατέψουμε, και τα μεγάλα επιχειρηματικά. Δηλαδή η παλιά κριτική ότι το τραπεζικό σύστημα έχει σχέση με το παραγωγικό σύστημα και αυτές οι σχέσεις πρέπει να αλλάξουν και δίνουν δάνεια με άλλους όρους και δεν μπορεί να συνεχιστεί, αυτό έχει ξεχαστεί. Να μας πείτε σε όλη αυτή την κατηγορία ότι ίσως κάποιοι δεν πρέπει να υποστηριχτούν. Κάποιοι, δεν λέω, εσείς να μας το πείτε. Μπορεί να μας πείτε ότι εμείς δεν υποστηρίζουμε όσους πρέπει και θα δούμε ποιους θα υποστηρίξουμε και τι θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε για τα δάνεια τα στεγαστικά, για τα δάνεια των μικρομεσαίων, για τα δάνεια των καταναλωτών. Θα το δούμε αυτό το Γενάρη. Και να μας πείτε ότι εμείς είμαστε στο πλάι σας να προστατέψετε και αυτούς και τα πιο ευαίσθητα και τα πιο ευάλωτα κομμάτια της κοινωνίας. Αλλά αυτό το έλλειψη ταξικού διαχωρισμού, ότι ξαφνικά υποστηρίζουμε όλους τους δανειστές, μα όλους. Κανένας δεν θεωρείται ότι στρατηγικά δεν πληρώνει. Κανένας, ούτε ένα σε αυτό. Λέω λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση εμείς θα συζητήσουμε, θα διαπραγματευτούμε και μπορούμε να κάνουμε και συμβασμούς που δεν έχουν την ταξικότητα που πρέπει, γιατί δεν είναι αυτοί οι συσχετισμοί. Αλλά από το ΚΚΕ περιμένω πιο μεγάλη ανάλυση για τη ταξική διαστρωμάτωση, κοινωνική διαστρωμάτωση και μια κριτική που εστιάζει πραγματικά με ταξική μεροληψία. Αυτό δεν το είδα. Ούτε με τι είπατε στην προηγούμενη συζήτηση για την Κατσέλη, ούτε τι λέτε τώρα για τα μεγάλα επιχειρησιακά. Άρα θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση, αλλά με πιο πολύ Μάρξ, όχι λιγότερο.